Ρίση. Γεια σου, Ρίση Νίκο. Πόσο ψηλή και πόσο όμορφη. Γεια σου, Μαρινάκη. Είδες φακλάπ. Φακλάπ που έχεις. Πολύ χαίρο. Εκεί θα καθίσω. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, κορίτσια. Θα περάσουμε αυτή την παραμονή που πηγαίνουν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, γερή, να είμαστε με υγεία. Νίκο, με αυτή την παραμονή που πηγαίνουν όλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν, χρόνια σας πολλά, παραμονή Χριστουγέννα. Ήθη, έφτιαξε μελομακάρονα. Όλα έτοιμα. Ναι. Δεν ξέρω να φτιάχνω μελομακάρονα. Η γλυκά δεν θέλω να φτιάχνω, δεν μ' αρέσει, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Γι' αυτό διατηρείτε έτσι. Αυτή είναι η απάντηση. Είσαι εξωγήινο. Συγγνώμη που στο λέω. Είστε εξωγήινο. Όχι, τα Χριστούγεννα, παιδί μου. Ένα μελομακάρονο, ένα κουραμπιέ, δεν έχει μπει ποτέ στον πειρασμό. Όχι, ειδικά κουραμπιέδε δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μια γυλάντα έβαλα στο σπίτι. Ένα φωτάκι. Ναι, φωτάκι έβαλα, λατρεύω φωτάκια. Ωραία, πάμε. Μαρία, σε αυτό το βίντεο μα έχει φτιάξει το εξαιρετικό. Τι θα δούμε. Α, θα δούμε πώ γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πολύ ωραίες παραδόσεις, ήθιε. Το μάθαμε σήμερα όμως. Μας το και από τη Μαρία Ηλιακά. Από τη Μαρία Ηλιακά. Μαρία, α, τώρα τελευταία. Αυτό ήταν απρόσμενο. Ήτανε τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία δεν είναι με την εποχή που έχεις τα λαμπάκια όλες. Δεν το ήξερα για να αφήσω έτσι. Μάλιστα, σε έγινε αυτό. Ναι, με την κάτσα, είναι ωραίο. Αχ, ναι, είναι πολύ. Είναι την περίοδο που πηγαίνατε στην Ελλάδα. Τα πασαρέλα εδώ. Και μα χρωστάει. Δείξει Δήμητρα, αν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Για να δούμε. Είναι σαν το ποδήλατο, Μαρίνα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Όχι, θυμώ. Μια χαρά. Να πω. Ναι. Για το διαγωνισμό ομορφιάς, το δικό σου. Γιατί όταν βγήκε η Δήμητρα στα αγκαλιά. Λες. Αυτό τις φορές δεν χορταίνω να σε βλέπω. Μαρία. Πάλι εγώ θα την πληρώσω. Μαρία, σήκω, Μαρία, επιτέλου. Δεν έχεις το μόντελ. Η Δήμητρα, παιδιά, εγώ θα πάω με Δήμητρα, το πει σωστά. Ναι, πες. Το κορίτσι. Δεν το λες εσύ, το λέω εγώ. Πολύ κρεσμένη σήμερα. Μαρία, συνεχίζει από ό,τι βλέπετε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω catwalks τέτοια. Για να είσαι πιο ξεκουρδικά ομορφιάς και δεξίας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αν βγήκες Χατζη Βασιλείου, μάλλον θα έχουν εφαρμογή αυτά. Η Δίκη Χατζηβασιλείου δεν απάντησε. Ο Νίκος Μουτζινάς αυτό δεν είναι. Δίκη, το κατάφερε. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν, όταν τελειώνει, όταν φτάνει τα Χριστούγεννα, βγαίνουν οι πρωταθλητές χειμώνα. Είναι. Γιατί η Μαρίνα Τσιντικίδου δεν θέλει, λέει. Δεν θέλω. Και εμένα όταν ακούω το τραγούδι, έτσι μη σου πω, πιάνει και τα νεύρα μου. Ναι. Τα έχω από γεννησιμιού. Αλλά. Συνδυάζω τη μοντέρνα ερμηνεία και προτείνει κάτι πολύ ωραίο. Είμαστε ανοιχτοί μεν, αλλά μετά αποφασίζουμε και. Ψυχήστηκε ο Νότη. Δεν σου πω, Αγγελική, εσύ τώρα που κάνω μια ανασκόπηση. Συγκεκριμένο. Θυμάμαι ότι την ημέρα που το έμαθα. Αυτή. Τόσα αφιερώματα για τον Μάικλ Τζάκσον και για τη Φάρα Φώστερ δεν κάνανε, η οποία ήταν πολύ σημαντική ηθοποιό. Ήταν όντω. Πάντω, Μαρία, βλέπω. Σαν τι μαγείρε είστε και δύο μαζί για πρόγραμμα. Παρακαλώ πολύ. Και γιατί σα σήκωσα. Γιατί είναι νέο. Είναι ταλαντούχο. Α, με τέτοια ευκολία. Ηλία. Καλώ τον. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε, είστε καλά. Γεια σα. Πώ είστε. Χρόνια πολλά, καλά, παίρνω. Γιάκο μου. Πολύ ερωτημένο, Ηλία. Δεν υπάρχει, Ηλία. Έλα, κάτσε εδώ, κάτσε από την πλευρά. Υπάρχει λόγο, πολύ σημαντικό. Αλλά μισά. Ένα σακάκι φορά, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει, πώ να στο δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει. Απλά ήμουν κι όλα. Δεν αξίζει να διαβάζει και το λίγο. Μη με κοιτά, είναι ψεύδο. Δεν αργεί, πάμε τρανάκι. Να βρω δυο μάτια γαλάνα που θα μου κλέψω τη καρδιά τούτου τις μικρές μας στιγμές. Θα σ' αγγίξω πάλι. Δεν θα δακρύσω πια για σένα και μη. Δεν θα δακρύσω πια για σένα Λανώτη και μη ρωτάς για να πόλεμο για δύο. Δεν είσαι εδώ. Κάνει μοναξιά μακριά σου. Κάνει όσο λείπεις μακριά μου. Σβήνει φλόγα στη καρδιά. Μου έχεις γίνει αναπόσπαστο κομμάτι. Τη μέρα το βράδυ. Μετά θα πω κάποια τραγούδια από το τελευταίο μου δίσκο. Παίρνουμε ύφος σοβαρό. Αυτό που δεν μας προετοιμάζεται όμως. Εννοείται. Είναι φοβερό. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τη Μαρίνα. Μαρίνα. Δεν θα ήθελα να χαμογελάω. Με έχεις παντρευτεί. Γιατί αποκλείεται τόσο ωραία γυναίκα να μην έχεις μισή Ευρώπη, να μην έχεις δεχτεί. Δώσω μια απάντηση πρωτότυπη. Πρόταση γάμου έχεις δεχτεί. Ναι. Χιλόπιτα ήταν αγρία, είπες δεν είμαι έτοιμη.
Δεν είπα τίποτα. Μου κυλιέφυγα. Είπα ναι σε πρώτη φάση και μετά το ξανασκέφτηκα. Αυτό τον σκότωσε. Και μετά τον πήρε τηλέφωνο και του λες ρε μωράκι. Δεν τον πήρα τηλέφωνο. Το μονόπετρο πάντως το επέστρεψα. Να μια κοτρώνα. Σοβαρά μιλάς. Το έχει ξεπεράσει. Έχει κάνει και οικογένεια, ναι. Είναι στα σχέδιά σου κάποια στιγμή. Άσε που. Έχει κάνει και Χάρλι. Σοβαραποίηση, δόλμη. Ναι, κοίταξε. Από το να γινόταν μονόπετρο για άλλη, χίλιες φορές. Σωστό. Α, το ωραία. Εγώ έχω το όδημα σε άλλη. Και έγινε χαρή. Ανάκρι... Όχι, απλά το σκέφτεσαι κάποια στιγμή να κάνεις ένα γάμο. Θα την χτυπήσεις κιόλας. Να με εμπνεύσει. Είμαι μικρή ακόμα, μην ξεχνάς. Αυτό ήμουνα. Έχει υπάρξει γυναίκα που να σε έχει κάνει να σκεφτείς ότι θες να την παντρευτείς. Δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει. Άνοιξε τους ορίζοντες του, βρε Μάριο. Για να ξέρω τον ίδιο κόπτε την ανάγκη. Πρέπει στην ανάγκη σου, στην όμως μου τσινάς. Όπως κατάλαβες παντρεύτηκες, έτσι μόλις. Το κατάλαβα. Και εύχες. Αγγελικουλά. Πολύ χαλαρή σε βλέπω και δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα, ξέρω τι μου είχες κάνει. Να πω ότι μπορεί από τις προηγούμενες ανακρίσεις. Η ώρα είναι καλή λοιπόν. Παιδιά, έχω μια ένσταση, συγγνώμη. Θέλετε να μου πείτε ότι. Τι με αγαπάς. Θα την κάνω. Όχι. Θα λένε ότι ο τρόπος... Όχι φανατικά, αλλά το βλέπω, ναι. Ο τρόπος που προσεγγίζει η κυρία Καγιά, η Δεσποινής Καγιά και... Με την Tyra Banks θεωρώ ότι είναι στα πρότυπα του Αμερικάνικου, οπότε έτσι πρέπει να είναι. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Η Βίκυ Καγιά ποια είναι? Αυτή του Next Top Model ή άλλη του που είχε πάθει, ήταν στον πλανήτη Happy, είναι όλοι Happy? Κοίταξε, ένας άνθρωπος που δουλεύει στην τηλεόραση προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκπομπής που κάνει. Είναι ρόλος δηλαδή αυτό? Δεν είναι ρόλος, φαντάζομαι ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού της, το οποίο υπογραμμίζει περισσότερο, φωτίζει περισσότερο, γιατί έτσι χρειάζεται. Πάμε γιατί λοιπόν... δεν είναι μονοδιάστατος κανένας άνθρωπος. Είναι και γλυκός και χαρούμενος και αυστηρός όταν πρέπει. Σωστό. Πάμε λοιπόν να δούμε την συνέντευξη που μας έδωσε η Βίκυ Καγιά, να δούμε θα μας φωτίσει. Ποια είναι πραγματικά η Βίκυ Καγιά? Μπράβο στη Βίκυ Καγιά και μπράβο στον Κωνσταντίνο, παιδιά. Εγώ νομίζω είναι κάπου στη μέση. Μπράβο. Έχουμε ένα link. 5.000 ευρώ. Πού το χάσατε? Έχω ένα μονοκόμματο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είσαι εκεί. Κατηγαίνει, όχι επειδή είναι συγγενής, βγαίνει και ως προσωπικό σώμα. Εν γένει. Τραγουδίστε. Αχ, τι ωραίο είναι αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου καλό. Εδώ έρχονται λίγο και. Καταλαβέ. Μου λέει ναι. Μ' αρέσει. Πήγαινε η μπέτα να κλείσει. Και μου ρίχνει και αυτό. Σχέση με την κόσμια τωρινή εμφάνιση τα μαγκυράκια. Εκεί που είναι πιο τρελό στι οικογένειε. Έτσι δεν πάει. Λίτερο, και αυτό είναι. Τον καημένο. Θα βγάζει πέρα μαζί. Καλά, κρίνω από την προηγούμενη φάση, εύκολα το ρίχνετε. Και αδερφό μα. Το βαράζει έτσι. Είναι και κερδίζει. Από τότε. Πιο δύσκολο είναι. Δεν ξέρω. Με μαγκανικάκι πάνω. Πού? Έτσι, έτσι. Λίξω θα βγω στην πισίνα. Τι θες? Ό,τι θες, μπορώ να. Greece, you have talent, όπως λέει και ο Αγγλομαθής. Τσάκι, συντάκτης μας. Chief editor, chief editor. Μην ξαναπάς. Τσάκι στο ζάπινγκ, εγώ ομολογώ γιατί είχε και το. Μπάσκετ. Α, καλά, εσύ. Εγώ αγάπη μου, θα το γυρίσω κάτι. Έτσι και το άλλο, έτσι. Και το κεφάλι. Και γυμναστική. Πού τα κάνετε όλα αυτά? Τι λεξικό. Λοιπόν, ωραία, έλα, Νίκο, να ξεκινήσουμε. Don't you want somebody to learn καλύτερα? Έλα το έντρο σου, έλα, έλα από εδώ, γύρω να σε βλέπουν οι κάμερες. Λαμπίκο το κανά. Να σε ρωτήσω κάτι. Λαμπίκο, αλλά κοίτα, έλα, να σου δείξω κάτι. Πατάς σου πω, εκεί που σφουγγαρίζεις δεν πατάς. Καταλαβαίνεις, πας προς τα πίσω. Κάνεις όπιστε. Σφουγγάρισες ή καθάρισες. Μετά γυρνήγες να κάνεις τα άλλα που τα λέρωσες που θα δώσουμε δεύτερη ευκαιρία σε κάποιους που μπορεί να ξανάρθει. Αντί μου δείτε τις ευκαιρίες. Να ακούσω. Από καναδίμηνο συναισθηματικών και ερωτικών παρορμήσεων που καταπιεζόντουσαν για διάφορους λόγους. Για όλους, άκου, μην κρυάρε, δεν είσαι τι περιμένεις. Θα συνιστούσα να σπρώχεις λοιπόν, Μαρίνα. Καταρχάς, για σένα ατομικά είπαμε, παντρέψου φέτος να ησυχάσουν, πάνε καλά τα πράγματα. Τα επαγγελματικά δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι ευκαιρία φέτος για σένα. Μας ρωτώσει, καλά κάτσε εσύ. Για τον Παναγιώτη. Για τον Παναγιώτη δεν το λέω, θα πάει σόγαμπρος για 2-3 χρόνια να στρώσει. Για τους κρύους. Για τους κρύους, είστε οι μόνοι αυτή την εποχή όπου έχετε πάρα πολλές προσφορές και μπορείτε κάλλιστα να επιλέξετε και όχι να σας επιλέγουν κάτι που συνήθως γίνεται, κυρίως αν είστε γυναίκες, πολλές φορές, γιατί εντάξει, υπακούεται κυρίως στα κοπλιμέντα, περισσότερο των ζυγών είναι αυτά, αλλά το έχετε και εσείς σε κάποιο μέτρο. Άρα προχωρήστε ακάθεκτοι, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, τα επαγγελματικά εντάξει σας απασχολούν, αύριο θα θίξουμε τα υπόλοιπα ζητήματα. Για τους Σταύρους, το έχετε μεγάλες προσδοκίες μετά από ταλαιπωρίες που είχατε περάσει στο παρελθόν και τώρα ζητάτε τόσο ιδανικά πράγματα τα οποία να γίνουν. Έχετε βαρύνει στον τομέα των σχέσεων, το προταθεί ο γάμος, οι παντρεμένοι έχετε δυνατότητα να κάνετε ανακαινήσεις. Γενικότερα. Οι οποίες είναι απαραίτητες. Περίπου 2,5 χρόνια με το μυαλό
και τη σχέση, τον άνθρωπο που έχετε δίπλα σας ή που υπάρχει και δεν τον έχετε. Και πιάνω. Σε πιάνω από το χέρι και πάμε. Αμήνα σε σκέπτομαι. Αυτό είναι ερωτική φαντασίωση, πας σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, για συγκεντρωθείτε, βγείτε λίγο στην καθημερινή πραγματικότητα και εγκαταλείψτε τις σκέψεις. Καλύτερα να κάνετε πράξεις και να είναι έρθει ο άλλος και νομίζετε μετά ότι σας την έρθει. Δεν είπα να το χρονίσετε για να μην μιλάμε. Γενικότερη κατάσταση της ζωής σας, όπου στο ευρύτερο γήινο τοπίο, βέβαια το μυαλό σας είναι στην περιπέτεια περισσότερο. Στους εγώ καιρούς, τώρα.